του Πασόκ, στο οποίο είναι διευθυντής ο Σπυρόπουλος, έχει χρέη προς το ΙΚΑ, στο οποίο είναι διοικητής ο Σπυρόπουλος. Πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Έχετε να πληρώσετε 6 μήνες τις ασφαλιστικές φορές στο ΙΚΑ. Φυσικά. Από το Πασόκ. Όπου δεν πληρώνουμε μισθούς, όπου δεν θα βγούμε τα λεφτά από το Θεό. Και πρέπει να συλληφθείτε δηλαδή εσείς. Κανονικά πρέπει το ΙΚΑ. Οι διαδικασίες που έχουν κινήσει απέναντι στο ΙΚΑ έχουν κυνηθεί. Για να συλληφθείτε. Του ΙΚΑ απέναντι στο Πασόκ. Αμήλικτη. Εντάξει. Λάστιχο το Εγώ παραδέχομαι. Εγώ παραδέχομαι. Εγώ είμαι μαζί σα. Όχι, εγώ είμαι μαζί σα. Αλήθεια. Έτσι να βγαίνετε να μα κοροϊδεύετε στα μούτρα. Το αξίζουμε. Το αξίζουμε. 240.000 άνθρωποι πήγαν και σα ψήφισαν. Και έδωσαν 2 ευρώ και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα το χάσω το στοίχημα και στις εκλογές πάλι εσάς και τους άλλους θα ψηφίσουν. Το αξίζουμε να βγαίνετε ξεδιάντροπα στην τηλεόραση, να λέτε ο ίδιος άνθρωπος που είναι ο διοικητής του ΙΚΑ και ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ ότι το ΠΑΣΟΚ χρωστάει στο ΙΚΑ και ρωτάει ο δημοσιογράφος εύλογα οπότε πρέπει να συλληφθείτε και κάνω άρθρο. Ακούει κάτι τρελό. Τι είναι αυτά τα παράλογα. Οπότε κυρίες και κύριοι, από τη στιγμή που δεν θα συλληφθεί το Πασόκ για τα χρέη που έχει προς το ΙΚΑ, η επόμενη ανόητη βέβαια αλλά εύλογη ερώτηση είναι γιατί να συλληφθεί ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης ή επιχειρηματίας που έχει χρέη προς το ΙΚΑ. Γιατί